Γράφουμε. Μπήκαμε, πάμε. Και λογικά ο Αλέξης θα μας περιμένει κάπου στο... στην πλατεία, για να δούμε. Hello! Ελάτε, ελάτε! Τι κάνετε, καλησπέρα Αλέξη. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Καλά είμαστε εσύ. Από πού μας έρχεστε? Ερχόμαστε από το Λονδίνο. Α, μάλλον εγώ θα έπρεπε να κάνεις ερωτήσεις, ε. Βεβαίως, θες να μας κάνεις μερικές ερωτήσεις. Ωραία. Πώς είναι στο Λονδίνο? Είναι πάρα πολύ ωραία. Πώς είναι ο καιρός? Κρύο και βροχή, αλλά και εδώ κρύο και βροχή βλέπουμε, οπότε τι να πεις. Γίναμε και εμείς Λονδίνο. Γίνατε και εσείς Λονδίνο. Από ό,τι καταλάβατε. Και εσείς λίγο Ελλάδα, με τον Τάνος δηλαδή που παίζουμε τόσο καιρό. Ακριβώς. Ελάτε να βγάλουμε μια selfie. Χαμογελάστε. Τέλεια. Για πες μας, πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στο Θέατρο Παλάς, στην Αθήνα. Ναι, ναι. Φιλάκια πολλά πολλά. Η Αθήνα, όπως καταλαβαίνετε, είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Βεβαίως. Και κάνουμε μία παράσταση, η οποία είναι ένα παλιό θεατρικό του Δημήτρη Ψαθά. Ναι, ναι. Λέγεται «Ζητείτε ψεύτης». Έχει γίνει δύο φορές ταινία. Ναι. Και η μία ταινία είναι από τα πολύ παλιά χρόνια. Περάστε, περάστε, μην έχετε πρόβλημα. Περάστε. Που τότε οι ταινίες, μιλάμε τώρα για την δεκαετία του 50-60, τα επιτυχημένα θεατρικά γινόντουσαν ταινίες. Έτσι, ένα από αυτά τα θεατρικά, θέλω να πω ότι είναι επιτυχημένο δηλαδή, από αυτά τα θεατρικά ήταν και το «Ζητείτε ψεύτης», το Δημήτρη Ψαθά. Είναι επίκαιρη για σένα αυτή η παράσταση στο σήμερα? Επειδή έχει να κάνει πάρα πολύ με το ψέμα και με την πολιτική, νομίζω ότι είναι διαχρονική, άρα είναι επίκαιρη κάθε φορά. Και αυτό που είναι το ωραίο του σαν στίγμα στο έργο, είναι ότι ο ψεύτης, γιατί ζητείτε ένας ψεύτης που κάποια στιγμή βρίσκεται, ο ίδιος εδώ, είναι ο μοναδικός που λέει την αλήθεια. Λέει ψέματα, λέει αλήθεια ότι λέει ψέματα. Και είναι ένα ωραίο σχόλιο στο ότι όλος ο κόσμος ζητάει να ακούσει ένα ψέμα για να δημιουργήσει μία ελπίδα, που ουσιαστικά αυτό το ψέμα είναι και αυτό που τον κινεί. Μιλώντας για τα παλιά, θα μας πεις κάποιες σκέψεις για τη σύγχρονη ελληνική θεατρική σκηνή? Εννοείς κάποιες σκέψεις για τη σύγχρονη ελληνική σκηνή? Σε σχέση με το παλαιότερο θεατρικό σκηνικό στην Ελλάδα. Τα παλιά τα χρόνια το μοναδικό πράγμα που είχαμε σαν διασκέδαση και σαν έκφραση μέσω αυτών των τεχνών ήταν το θέατρο, γιατί πιο παλιά δεν είχαμε κινηματογράφο και μετά ο κινηματογράφος δεν ήταν τόσο διαδεδομένος, τόσο ισχυρός ή τόσο καλά τεχνικά καταρτισμένος. Οπότε το θέατρο ήταν μια πολύ βασική ανάγκη του κάθε ανθρώπου να διασκεδάσει. Τώρα που έχουν χωριστεί αυτές λίγο οι ειδικότητες, δηλαδή άλλο διασκέδαση, άλλο προβληματισμός, άλλο το να βγω να ξεσκάσω ή κτλ. Το θέατρο φέτος, αυτές τις, πώς το λένε, θα σας πάω μια βόλτα και μέρες, πάμε μια βόλτα και τα λέμε βεβαίως. Το θέατρο αυτή την εποχή λειτουργεί περισσότερο σαν ψυχοθεραπεία παρά σαν διασκέδαση. Σαν διασκέδαση της ψυχής δηλαδή περισσότερο. Τα παλιά τα χρόνια ήταν και μόνο ας βγούμε έξω, ας πάρουμε λίγο πασατέμπο, ξέρω εγώ, να περάσει λίγη ώρα. Αυτά. Θέλω να σας πω ότι αυτό το θέατρο είναι από τα μεγαλύτερα θέατρα της Ελλάδας. Βεβαίως. Και γι' αυτό του λένε και Παλάς. Πολύ να πας. Ακριβώς. Αυτά. Αλέξη, για σένα είναι θέατρο, τηλεόραση ή κινηματογράφος? Θέατρο, τηλεόραση και κινηματογράφος είναι τελείως ξεχωριστές τέχνες. Τέχνες με την έννοια της έκφρασης. Εννοώντας ότι το θέατρο είναι το live, αυτό που λέμε, είναι ζωντανό. Είναι αυτό που συμβαίνει τώρα και τελειώνει τώρα. Ό,τι παραχθεί αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι διαβάζω ένα θεατρικό και ξέρω περί τίνος πρόκειται, είναι ότι το βλέπω να γεννιέται αυτή τη στιγμή και πεθαίνει. Ενώ στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, επειδή παίζεις μπροστά στην κάμερα, αυτό που παίζεις απαθανατίζεται και μένει για πάντα. Βέβαια μοντάρεται, βέβαια μπορείς να γυρίσεις το πριν μετά και το μετά πριν. Οπότε υπάρχει ένα μπέρδεμα στη ροή αυτού του συναισθήματος που δημιουργείται. Αυτό που πρέπει να πούμε ότι όλα μιλάνε για συνέστημα. Ακριβώς. Αυτό που περνάνε είναι μία εικόνα, μία ατάκα. Ουσιαστικά αυτό που περνάει είναι το συνέστημα. Είναι η δόνηση που μπορεί να δημιουργηθεί από την εικόνα και την ατάκα. Πάμε λίγο σε σένα. Πώς από πολιτικός μηχανικός έκανες τη στροφή στην υποκριτική? Είναι κάτι που με προβληματίζει ακόμα και τώρα.
Δεν έχουμε απάντηση, λοιπόν. Εννοώντας, δεν έχουμε απάντηση, σχεδόν δεν έχουμε απάντηση. Mm-hmm. Μου είπες ότι πρέπει να απαντάω μονολεκτικά. Δεν πειράζει. Από ό,τι βλέπεις, το έχω το μονολεκτικό. Έχουμε πολύ χρόνο, αρχίζει σε λίγο η παράσταση, προλαβαίνουμε. Ναι, μέχρι να ξεκινήσει η παράσταση. Άμα θέλετε, μπορώ να συνεχίσω κατά τη διάρκεια της παράστασης που θα σας λέω κάποιες ατάκες την ώρα που γίνεται η παράσταση. Αυτό θα ήταν τέλειο. Το κάνουμε καμιά φορά, ξέρεις. Και viral, οπότε γιατί. Γιατί όχι. Έτσι κάνει την παράσταση και πιο δυνατή. Πιο ζωντανή. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι. Ξέχασα την ερώτηση που μου είπες. Ότι. Πώς πέρασα από πολιτικός μηχανικός στο ηθοποιός. Ουσιαστικά δεν ήταν δικιά μου η κίνηση. Ήμουνα, φαντάζομαι, κάποια στιγμή, είχα ψιλοφρικάρει, είχα τελειώσει τη δραματική σχολή, ήμουνα στη διαδικασία να τελειώσω και το Πολυτεχνείο και είχα φρικάρει λίγο εγώ. Δηλαδή, ήμουνα φρικάρει με την έννοια ότι ήταν πάρα πολύ βαρετά μέσα στο τότε. Κάτι ήθελα να κάνω και μου δίνεται δυνατότητα να κάνω οντισιόν σε μία ταινία, στην ταινία «Αύριο θα είναι αργά», της Λάγιας Γιώργου. Και έντυσε την οντισιόν. Με αποτέλεσμα να αφήσει το στρατό και να. Και να πάει στην υποκριτική. Πρώτη φορά επαγγελματικά υποκριτική που δεν το είχα στο μυαλό μου καθόλου. Δεν ήθελα. Δηλαδή ουσιαστικά ο δρόμος μου ήταν γραμμένος ήδη, ήταν να γίνω ένας πολιτικός μηχανικός. Πάρα πολύ ωραία. Μεγαλύτερος σου φόβος. Τώρα πια δεν το θεωρώ σαν φόβο, αλλά σαν πηξίδα. Ήταν ο φόβος απέναντι στο κοινό, η έκφραση απέναντι στο κοινό. Και γι' αυτό ξεκίνησα να σπουδάζω σε μια δραματική σχολή, γιατί ήθελα πραγματικά να πιάσω, να βρω κάτι μάλλον πρακτικό, τι σημαίνει να εκφράζεσαι μπροστά στο κοινό. Και έτσι μπήκα σε ένα εργαστήρι, μετά ήθελα να το δω λίγο πιο ουσιαστικά το πράγμα και έκανα τη δραματική σχολή. Και γι' αυτό μετά είπα, ας τελειώσω το Πολυτεχνείο, να γίνω πολιτικός μηχανικός. Αν έκανε το τραπέζι σε ένα μόνο καλεσμένο, ποιο θα ήταν αυτό. Αν έκανε το τραπέζι σε έναν μόνο καλεσμένο, ποιο θα ήταν αυτό. Το alter ego μου θα ήθελα να βάλω τον καθρέφτη όπως καθόμαστε εδώ. Καταπληκτικό. Και να το ρωτήσω πράγματα που δεν τολμάω να μου πω. Πώς αποφάσισες να πας στο Λος Άντζελες. Πώς αποφάσισα. Πάλι η απόφαση δεν είναι δικιά μου. Καταλαβαίνεις ότι έχουμε ένα θέμα τώρα με μένα και με θεματάκι. Μένα. Ναι, ένα θεματάκι με τις αποφάσεις. Ήμουνα στο Θέατρο Αθηνών, ακριβώς απέναντι, ένα λίγο πιο μικρό θέατρο, αλλά εξίσου με την ιστορία του και δύνατο. Και έρχεται ένας casting director και μου λέει: Θες να κάνεις μια audition για μια αμερικάνικη ταινία. Και λέω: Γιατί όχι, βεβαίως και όλα αυτά. Μου δίνει αυτό. Αλλά θα πρέπει να μιλάω και στα αγγλικά. Θα πρέπει να ξέρεις τώρα να φτιάξω ρόλο στα αγγλικά κτλ. Και την κέρδισε αυτή την οντισιόν. Ήταν για το My Life in Ruins με τη Μία Βαρντάλος. Ναι, ναι, ναι. Οπότε το ταξίδι είχε ήδη δημιουργηθεί γιατί θα έπρεπε να πάω για την πρεμιέρα, για να κάνω κάποιες συναντήσεις εξαιτίας της ταινίας. Το θέμα είναι γιατί κάθισα. Εκεί ήταν σωστό, πολύ σωστό. Το πράγμα. Δηλαδή την απόφαση την πήρα να καθίσω αρκετά στην Αμερική, γιατί ήθελα να διανθίσω περισσότερο τις γνώσεις μου και να διευρύνω μάλλον τους ορίζοντες μου πάνω στην τέχνη στην οποία αναγκάστηκα να ακολουθήσω, την υποκριτική. Και ήθελα να ασχοληθώ περισσότερο με το σενάριο, με την ανάλυση του σενάριου, τη συγγραφή του σενάριου, τις δομές και όλα αυτά. Γι' αυτό κάθισα στη Νέα Υόρκη γύρω στους 4 μήνες, αλλά ήρθε ο Δεκέμβριος και είπα τι γίνεται, τι κάνουμε εδώ πέρα. Και έτσι πήγα στο Λος Άντζελες και κάθισα. Μάλλον κάθομαι ακόμη, γιατί από τότε πηγαίνω, έρχομαι 3 μήνες στην Αμερική, 2 εδώ, 6 μήνες στην Αμερική. Και είσαι και πολύ Λονδίνο. Εδώ. Και μετά, κάποια στιγμή, αφού έπιασα αυτή τη ρουτίνα, Αμερική, Αθήνα, Αθήνα, Λος Άντζελες, Αθήνα, Λος Άντζελες, είπα κάποια στιγμή πρέπει να έρθω για 2 χρόνια περίπου στην Αθήνα, στην Ελλάδα, και λέω μια που είσαι κοντά. Δεν πας να δεις τι γίνεται και στο Λονδίνο. Σωστό. Και πάω στο Λονδίνο, μου δίνω χρόνο 2 μήνες, γιατί θα έπρεπε να είμαι στην Αθήνα. Και μέσα σε 2 μήνες έκλεισα Τζέντι και έκλεισα και το The Darrells. Βεβαίως. Πριν 5 χρόνια. Που ήταν κάτι απίστευτο, εννοείται, γιατί ξαφνικά βρέθηκα τη σωστή στιγμή, στο σωστό μέρος. Χωρίς να. Δηλαδή, είναι αυτό που λένε, ότι ακολούθησε το συναίσθημά σου, να είσαι σίγουρος ότι είναι καθαρό και μην έχεις ποτέ ενδιασμούς ότι θα κάνεις κάτι λάθος. Έχεις κάποια αγαπημένη ακόμα γειτονιά. Ακόμα και αν πονάνε οι στροφές που μπορείς να κάνεις. Σαφώς. Έχεις κάποια αγαπημένη γειτονιά στο Λονδίνο. Έχω αγαπημένα μέρη στο Λονδίνο, που μας τα ξένα. Βασικά αγαπημένα μέρη είναι τα πάρκα. Τα δηλαδή πάρκα. Οι άνθρωποι δεν παίζονται με τα πάρκα που έχουν.
Είναι πεντάστερα τα πάρκα που έχουν. Είναι πεντακάθαρα, είναι πολύ ωραία στημένα, είναι μεγάλα. Δεν είναι το ότι κάποια στιγμή κάνει καλοκαίρι και ο ένας είναι πάνω στον άλλον. Ναι. Υπάρχει άπλα. Και έχουν ωραία ενέργεια. Έχουν πολύ ωραία δέντρα, με ωραία ενέργεια, παλιά δέντρα. Είναι... Δεν ξέρω, χαίρομαι πάρα πολύ. Τη φύση στο Λονδίνο, όσο καν ακούγεται αυτό λίγο περίεργο. Και την ποιότητα ζωής που δίνει βέβαια όλο το αυτό. Πάρκο. Γιατί η ποιότητα ζωής με την έννοια της... ότι δεν τρέχω σαν χαμστεράκι, δεν λέω θα προλάβω το μετρό ή θα προλάβω άμα μπλέξει την κίνηση. Εντάξει, ξεχνάω, κάνω το ταξιγραφείο ας πούμε και ξεχνάω το ραντεβού. Αν... κοιτάξεις, ας πούμε, το χώρο σου να τον ξαναδεύεις μέσα στα πάρκα ή λίγο πιο, όχι τόσο στο ρυθμό της Μεγαλούπολης, ναι. Η ποιότητα ζωής είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή θα μπορούσα να τη συγκρίνω, θα τολμούσα να τη συγκρίνω και με τη ζωή στο χωριό. Βέβαια, βέβαια. Αλέξη, δύο ακόμα ερωτήσεις και φεύγουμε, γιατί πρέπει να αρχίσετε κι εσείς. Πρέπει να μας διώξεις. Δεν θα σας διώξω εγώ, θα σας διώξει εδώ ο τεχνικός της σκηνής. Ακριβώς, οπότε είναι η ώρα μας. Πες μου μία συμβουλή που σου έχουν δώσει και ακόμα θυμάσαι. Μία συμβουλή που μου δώσανε ακόμα θυμάμαι. Η αλήθεια είναι δεν είμαι καλός με τις συμβουλές. Όποτε μου λένε συμβουλή, κοιτά να κάνω το αντίθετο. Okay. Ή να το διανθίζω ή να το προσαρμόζω σε μένα. Θα θυμηθώ κάτι, δηλαδή ένα το οποίο θα ακουστεί λίγο περίεργα. Το ξέρουμε ότι σαν βγεις στον πηγεμό για την Ιθάκη, να έρχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος. Αυτό που είναι και σαν συμβουλή, γιατί είναι ότι... θα έπρεπε να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος. Αυτό που είδα εδώ σε μένα και το κρατάω, προσπαθώ να το κρατώ και να το εφαρμόζω, είναι σαν βγεις στον πηγημό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να είναι μία. Να είναι μία η Ιθάκη. Ναι. Και το παρατήρησα αυτό σε μένα, αλλά το είδα και γενικότερα στον κόσμο, στην εποχή μας, ότι αυτό το χάος των πολλών επιλογών μας κάνει να χάνουμε την επιλογή. Είναι αυτό που έχει σαν σύνδρομο, ας πούμε, οι τίγρεις που όταν βρίσκουν ένα κοπάδι με γαζέλες, βλέπουν μόνο μία. Εάν κάνουν το λάθος και πάνε να κυνηγήσουν δύο, γιατί είναι, ξέρεις, 100 γαζέλες, ξέρω εγώ, και πάνε να κυνηγήσουν παραπάνω από μία, δεν πιάνουν καμία. Το έχω δει σε ντοκιμαντέρ αυτό. Ναι. Και είναι αλήθεια. Συμβαίνει και στους ανθρώπους. Βέβαια, δεν κυνηγάμε γαζέλες, κυνηγάμε στόχους, επιθυμίες, όνειρα. Ακριβώς. Και αν τα πολλαπλασιάζουμε, τα όνειρά μας, παραμένουν όνειρα, τα χάνουμε. Δεν τα πραγματώνουμε εννοώ. Μου κάλυψες πολύ όμορφα και την επόμενη ερώτηση που είχαμε, επομένως θα σε αφήσουμε να αρχίσεις την παράσταση. Μάλιστα. Και σε ευχαριστούμε πολύ για να την... Να αρχίσω το ζέσταμα εγώ τώρα γιατί... Βεβαίως, ό,τι θες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όμορφη συζήτηση. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσάς ο δρόμος είναι από εκεί, εμένα ο δρόμος είναι από εκεί. Καλή παράσταση. Γεια σας τώρα. Φιλιά πολλά. Την κάμερα θα την πάρω μαζί μου ή θα σας αφήσω έτσι. Θα μας αφήσεις. Εντάξει. Bye. Ευχαριστούμε. Φιλιά. Γεια σας.